Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και από την καρδιά. Την Κυριακή με τη Real News. Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενο. Το νέο τρίτομο έργο του Σαράντου Καργάκου. Μαζί. Σταμάτης Πανουδάκης, Αλέξανδρος. Ο δίσκος για το μεγάλο στρατιλάτη που έγραψε και γράφει ιστορία. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Είτε παίχτες Ελλήνων. Για να μην μπαίνουν τρίτοι στη ζωή σας, πρέπει να πείτε τη σοφία των προβλέψεων. Κλάσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Κλάσκαλε! Τι ένα-ένα στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ και είμαστε πάλι μαζί, ζωντανά, στον Ενικό, για να κουβεντιάσουμε για πολιτική και δικαιοσύνη. Μια σειρά από μεγάλες δικαστικές υποθέσεις που εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, επηρεάζουν και επηρεάζουν έντονα τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό θα είναι το θέμα. Θα ανοίξουμε συζήτηση για όλες αυτές τις υποθέσεις, κυρίως όμως ο κεντρικός μας άξονας θα είναι ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται τα πολιτικά μας πράγματα από αυτές. Καλησπερίζω αμέσως το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο και καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου. Καλησπερίζω το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητή του Εργατικού Δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλώς ορίσατε. Καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Έχει μάλιστα, να θυμίσω, διατελέσει και Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επομένως, και ηγετικό, κύριε Χατζηνικολάου. Στέλεχος. Καλησπερίζω και υποδέχομαι τον βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς και καθηγητή εγκληματολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Πανούση. Καλωσορίσατε. Καλησπέρα. Καλωσορίζω τον βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και διαπρεπή ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπερίζω την αγαπητή μου συνάδελφο, δικαστική συντάκτη του Αντένα,
την Έρικα Βαλιάνου, με καλησπέρα. Την οποία έχουμε και κοινό δημοσιογραφικό παρελθόν από τα χρόνια της Μεσημβρινής. Καλησπερίζω τον κύριο Νίκο Φίλη, τον διευθυντή της εφημερίδας Αυγή. Καλησπερίζω, και με αυτόν έχω παλιές ιστορίες από τα φοιτητικά χρόνια. Καλώς όρισες, Νίκο. Καλωσορίζω τον επίτιμο αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ιωάννη Παπανικολάου. Καλησπέρα. Που μου είπε λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ζηλεύει που δεν βρίσκεται στα πράγματα, στα δικαστικά πράγματα. Ήθελα να είμαι εν ενεργεία. Καλησπερίζω την Κάτια Μακρύ. Καλησπέρα. Την πολιτική δημοσιογράφο της Real News και του Real FM. Καλώς όρισες, Κάτια. Καλησπερίζω επίσης τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη. Καλωσορίσατε, κύριε καθηγητά. Yes. Και τον γνωστό ποινικολόγο, διαπρεπή ποινικολόγο, τον κύριο Πέτρο Μαχά. Καλωσορίσατε, yes, κύριε Μαχά, και εσείς. Θέλω να ζητήσω από τον κύριο Φίλη ένα πρώτο σχόλιο. Παρότι είναι εκτός θέματος, είναι όμως κορυφαίο θέμα της επικαιρότητας σήμερα. Μιλώ για το Χριστόδουλο Ξηρό, για την ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω IndyMedia και για το τηλεοπτικό μήνυμα, το βίντεο που έστειλε μέσω διαδικτύου. Και θέλω κυρίως το σχόλιο σας, κύριε Φίλη, για όσα ακολούθησαν. Δηλαδή, θα ανέμενε κανείς, και νομίζω αυτό θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δημοκρατία από αυτές με τις οποίες είμαστε μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ανέμενε κανείς το πολιτικό σύστημα ενωμένο να αντιμετωπίσει αυτή την είδηση. Θα ανέμενε να σχολιάσουν όλοι περίπου στην ίδια βάση αυτή την είδηση. Ανταυτού είδαμε και πάλι κομματικούς διαξηφισμούς λίγη ώρα μετά. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι το κλίμα των ευρωεκλογών? Είναι ένα βαθύτατα διχαστικό πολιτικό κλίμα που έχει εμπεδωθεί στις μέρες μας στην ελληνική δημοκρατία? Έχετε δίκιο στην παρατήρησή σας. Είναι το κλίμα των χειροβομβίδων που προανήγγειλε προχθές ο κύριος Πρωθυπουργός, καλώντας τους βουλευτές του κόμματός του να επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας τα όσα λέει η εκπρόσωπος του κόμματός του, η κυρία Μισελ Ασημακοπούλου. Δηλαδή, μια παρόξενση, ένα παραλήρημα κομματικής αντιδικίας, προκειμένου να υπάρχει αποπροσανατολισμός από τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Δεν θέλω να σχολιάσω τον Ξηρό, διότι είναι ένα πρόσωπο εκτός αυτής της στιγμής πολιτικής συζήτησης. Δεν έχω να κάνω διάλογο μαζί του. Είναι προφανές ότι έχει το δικό του παραλήρημα, τη δική του περί δικαίου σε πολλά εισαγωγικά μέσα αντίληψη, και δεν είναι τυχαίο ότι στο διάγγελμά του επέλεξε να ασκήσει προνομιακά επίθεση εναντίον των κομμάτων της αριστεράς στη χώρα μας. Γιατί αυτά μπορούν να αποτελέσουν τον ισχυρό αντίπαλο των τρομοκρατικών αντιλήψεων στη χώρα μας. Θα έρθω, δηλαδή, να αποσοβήσουν εξελίξεις που αφορούν την κοινωνική κρίση. Θα έρθω σε αυτό, γιατί θα σας ρωτήσω στη συνέχεια, και νομίζω ότι είναι και ένα ενδιαφέρον θέμα αυτό, το αν πρέπει να δημοσιοποιούνται ή όχι τέτοιου είδους προκηρύξεις, τέτοιου είδους μανιφέστα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, το συζητάμε χρόνια στην Ελλάδα. Θέλω όμως να ρωτήσω αν, κατά τη γνώμη σας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αθώος εντός εισαγωγικών του αίματος του πολιτικού διχασμού για τον οποίο μιλούμε. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας, συμπεριφέρεται ευρωπαϊκά σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση, σας ρωτώ. Διότι εγώ θυμούμαι και αντίστοιχες επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα, για παράδειγμα, της Χρυσής Αυγής. Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μια δημοκρατική τάξη την οποία οφείλουμε να σεβόμαστε και να ακολουθούμε όλοι. Δεν πρέπει να κάνουμε προκλήσεις στην πολιτική αντιπαράθεση. Η Χρυσή Αυγή είχε βρει μαξιλάρι επί πολύ καιρό από την Νέα Δημοκρατία, μέχρι ότου να ξυπνήσουν και να αποφασίσουν κάποιες διώξεις, και μέχρι ότου να αποφασίσουν ότι, επειδή χάνουν ψηφοθυρικά, επειδή χάνουν από τη Χρυσή Αυγή, θα αρχίσουν το παιχνίδι των διώξεων.
με την τρομοκρατία. Ένα λεπτό, γιατί αυτό που λέτε τώρα είναι σοβαρό. Λέτε ότι με πολιτική απόφαση κινήθηκαν οι διώξεις. Είναι σαφές αυτό, ότι επί ένα χρόνο και παραπάνω η κυβέρνηση δεν έβλεπε τις 32 υποθέσεις, τις οποίες συσχέτισε και τις έστειλε στον εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου όταν επέλεξε πολιτικά να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι σαφές. Και εδώ είναι και ένα θέμα ευθύνης δικαιοσύνης που συζητάμε, που και αυτή δεν έβλεπε και δεν άκουγε ότι δολοφονούνται άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας. Ξένοι βέβαια, αλλοδαποί, όχι Έλληνες. Αλλά και αυτοί έχουν δικαιώματα στη χώρα μας, δικαίωμα ζωής. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με το αίμα. Ούτε κυριολεκτικός, ούτε μεταφορικός. Η λέξη αίμα είναι, ναι, το λέω, είναι λάθος μου που τη χρησιμοποίησα. Είναι όμως λυπηρό ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα φιλοτρομοκρατικό κόμμα. Δηλαδή, σαν να λέει στην ελληνική κοινή γνώμη αλλά και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι αύριο θα είναι κυβέρνηση ένα κόμμα της τρομοκρατίας. Αυτό είναι σπόρος πολιτικής αστάθειας και όχι σταθερότητας από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Έριξε τις πρώτες χειροβομβίδες, τις έριξε ο κύριος Φίλης στη συζήτησή μας. Κύριε Παυλόπουλε, είστε έτοιμος, ελπίζω, να απαντήσετε. Σε 2-3 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί για να μπούμε στη συζήτησή μας. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε το! Πιάστε το! Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Την Κυριακή με τη Real News. Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενο. Το νέο τρίτομο έργο του Σαράντου Καργάκου. Μαζί. Σταμάτης Πανουδάκης, Αλέξανδρος. Ο δίσκος για το μεγάλο στρατιλάτη που έγραψε και γράφει ιστορία. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Είτε παίχτες Ελλήνων. Για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας, πρέπει να μπείτε στη σοφία των προβλέψεων. Κλάσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Βάσκαλε. Τι? 1-1. Στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα live. Κάνε το παιχνίδι σου.
Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Νιτσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Πάμε στη συζήτησή μας. Πάμε στον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Ακούσατε, κύριε Υπουργέ, τι είπε ο κύριος Φίλης. Θα ξεκινήσω όμως από αυτό που είπατε εσείς. Να ξεκινήσετε από το τελευταίο σας, παρακαλώ, το σημερινό, που είναι οι διαξυφισμοί των κομμάτων για το θέμα της τρομοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια καλή ανακοίνωση. Σας το λέω εγώ που του κάνω κριτική πολύ αυστηρή μερικές φορές. Έβγαλε για το θέμα Ξηρού μια πολύ καλή ανακοίνωση. Και η απάντηση στην ανακοίνωση αυτή δεν ήταν να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση το γεγονός ότι εμφανίζεται ενιαίο το πολιτικό φάσμα, ήταν να τους κατηγορήσετε για σχέσεις με την τρομοκρατία. Ή για συμπάθεια, τέλος πάντων. Ξεκινάω όπως συγκινήσατε την εκπομπή, για να απαντήσω αυτό ακριβώς. Εγώ θεωρώ ακριβώς ότι σήμερα η αντιμετώπιση της περίπτωσης Ξηρού από όλα τα πολιτικά κόμματα και κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που έπρεπε. Αλλά λυπούμε, κύριε Χατζηνικολάου, πραγματικά, γιατί φτάσαμε στο σημείο ακριβώς αυτή τη στιγμή να μας απασχολεί και να βλέπουμε το αυτονόητο να είναι γεγονός. Γιατί είναι αυτονόητο αυτό. Δεν θα πρέπει να μας προβληματίζει αυτή η θέση και η στάση. Να σας πω κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι κατηγόρησε η Νέα Δημοκρατία την Αυγή ότι είχε ένα άρθρο υπέρ των αδειών κρατουμένων της 17 Νοέμβρη. Ας υποθέσουμε ότι η Αυγή είχε. Κύριε Φίλη, δεν ξέρω αν είχε. Ομολογώ ότι θυμούμε ένα κείμενό σας για το Σάβα Ξηρό, για την ασθένειά του, τα προβλήματά του κλπ. Θυμούμε κάποιο άλλο κείμενο επίσης για τον Κουφοντίνα. Επομένως, γύρω από το θέμα έχετε γράψει άρθρα. Επιστολή ήταν. Αυγή τη δημοσίευση. Βέβαια, και άλλες εφημερίδες. Σύμφωνο. Και θέλω να σας θυμίσω ακόμη ότι οι άδειες είναι έργο του Μακαρίτη του Θωράζου του Καραλόπουλου. Ας πούμε λοιπόν ότι είχατε κεντρικό τίτλο άδεια στον Κουφοντίνα. Υποχρεώνει κανείς την κυβέρνηση, υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υποχρεώνει το Δικαστικό Συμβούλιο των Φυλακών να του δώσει άδεια. Δηλαδή, μα δεν το είπε κανείς. Με συγχωρείτε, αλλά έχω μπερδευτεί. Κύριε Χατζηνικολάου, ακούω να καταγγέλει την Αυγή για άρθρο η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας πήραν άδειες. Όχι η κυβέρνηση. Ακριβώς αυτό θέλω να τονίσω, κύριε Χατζηνικολάου, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, να είναι μια απάντηση στον κύριο Φίλη. Το Συμβούλιο των Φυλακών. Πρώτον, ξανατονίζω. Σήμερα όλα τα κόμματα και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια απόλυτη καταδίκη. Εννοείται ότι θα ήθελε η κυβέρνηση να το αποσοβήσει και δεν θα μπορούσε. Δεύτερον, όχι, να ολοκληρώσω. Το να βγαίνουν έξω, να έχει πάρει 7 άδειες ο Ξηρός. Εκεί θα έρθουμε. Ναι. Γιατί έχω συγκεκριμένη και προσωπική άποψη. Δεν το ξέραμε. Κύριε Χατζηνικολάου. Και δεν το ξέραμε. Λοιπόν, σωστά λέει. Εμείς πέσαμε οι δικαστικοί συντάκτες από τα σύννεφα. Δεν το ξέραμε. Τι είπε το μάθημα. Και εντάξει, γιατί είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Είναι τρομοκρατία, είναι 17 Νοέμβρη. Και, δεν είχε μεταμεληθεί. Όχι. Δεν είχε δηλώσει ότι αποκηρύσει την ένοπλη δράση. Έδινε συνεντεύξεις μέσα από τη φυλακή και επέμενε στις επάγειες θέσεις της 17 Νοέμβρη. Λέω λοιπόν ότι το μεγάλο ζήτημα πρέπει να μας απασχολεί σήμερα είναι εμάς τους πολιτικούς περισσότερο. Όχι τι είναι εκείνα που είπε ο Ξηρός, αλλά γιατί ο Ξηρός είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή και πώς έφτασε να είναι ελεύθερος. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, θα διορθώσω τον κύριο Φίλη. Δεν υπήρξε καμιά επίθεση της κυβέρνησης απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι κομματικοί διαξυφισμοί, ξέρετε, μερικές φορές υπερβαίνουν τα εσκαμμένα. Το καταλαβαίνω, το νιώθω. Αλλά θέλω να σα τονίσω το εξής. Είναι ένα καλό μάθημα για να καταλάβουμε ένθεν κακήθεν. Και τα δύο.
κόμματα ότι οι υπερβολές της εκφράσης, γιατί έχω δει κατά καιρούς και υπερβολές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχω δει υπερβολές του τρόπου χαρακτηρισμού. Είπα ήδη εγώ μία, αυτή που αφορά τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, είναι χρυσή ευκαιρία λοιπόν αυτό που έχουμε μπροστά μας, να καταλάβουμε το διακύβευμα επιβάλλει σε αυτά τα θέματα να μην έχουμε διαφορές. Τα υπόλοιπα, ας δούμε τι είναι εκείνο που μας ενώνει σε ένα φαινόμενο που σωστά είπατε πρέπει να το δούμε αυτή τη στιγμή. Το ότι ο Σάββας Ξηρός κυκλοφορεί ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, ο Χριστόδουλος Ξηρός κυκλοφορεί ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πρέπει να το δούμε και πρέπει να δούμε επίσης και τις αιτίες για τις οποίες τα λεγόμενα του Χριστόδουλου Ξηρού, παραδείγματος χάρη, μπορούν να έχουν κάποια αυτιά που μπορεί να τα ακούνε ευχάριστα. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο, γιατί το μεγάλο ουσιαστικό. Το βάζετε σαν ερώτημα. Γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος λοιπόν ο Χριστόδουλος Ξηρός? Σας το λέω ευθέως, κυρία Μακρύ. Λέτε, πρέπει να δούμε. Σας το λέω ευθέως. Γιατί έγινε, πραγματικά έχουμε διότι μείνει όλοι άναυδοι. Όχι μόνο από λέω, ότι πήρε άδεια. Σας το λέω ευθέως. Γιατί έγινε κακή εφαρμογή. Το τονίζω. Δεν είναι το θέμα της νομοθεσίας. Κακή εφαρμογή ενός κακού νόμου, όπως είπε ο Βάγκελος. Εσείς δεν το λέτε τον νόμο κακό, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και την κακή εφαρμογή. Η κυβέρνηση την έχει στην ευθύνη της και τον κακό νόμο η κυβέρνηση όφελε να τον έχει αλλάξει. Κυρία Μακρύ, εάν κοιτάξετε τον νόμο και είμαστε εδώ αρκετοί νομικοί και μπορούμε να τον δούμε, τον έχω και εδώ φέρει μαζί μου, ο νόμος δεν φταίει. Είναι η εφαρμογή του, η οποία είναι εντελώς τρευλή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το υπονόησε ο κ. Χατζηνικολάου στην αρχή, θα έρθουμε σε αυτό τον τομέα. Είναι αδιανόητο με τους όρους του άρθρου 55 του Σοφρονιστικού Κώδικα να έχεις τρομοκράτη, δολοφόνο, γιατί για μένα δολοφόνοι είναι και επικαλούνται την τρομοκρατία για άλλους λόγους, αμετανόητο που σου λέει ευθέως ότι εγώ δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Και να λες ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 55, το οποίο προϋποθέτει άνθρωπο, αν τις διαβάσετε τις διατάξεις, ο οποίος σε πάση περιπτώσει, σε αυτές τις περιπτώσεις έχει μεταμεληθεί για αυτά που έκανε για να τον αφήσει να βγει έξω. Όταν βλέπετε δηλαδή, λοιπόν αυτό το φαινόμενο. Οι δικαστές που ενδεχομένως αποφάσισαν να του δώσουν την άδεια δεν είναι μόνο δικαστές. Δεν είναι μόνο δικαστές. Ξέρετε ότι το όργανο αυτό. Συγγνώμη, να παρέμβω. Δεν είναι δικαστές. Έτσι. 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 Αυτό θα το διευκρινίσουμε. Για να το καταλάβουμε και είναι ο πρόεδρος του Επιτροπείου που επικεφαλίζει τον Ειδικό Συμβούλιο. Είναι ένα δικαστικό λειτουργό, είναι ο επικεφαλής του σοφρονιστικού καταστήματος και ο αρχαιότερος κοινωνικό λειτουργό. Δεν είναι όργανο που. Απονέμει δικαιοσύνη. Για κάτι ακόμα, γιατί είναι ένα ερώτημα που είναι στα χείλη όλων όσων μας ακούν, υποθέτω. Άντε και βγήκε λοιπόν, άντε και πήρε άδεια και είχε πάρει και άλλες 9 άδειες, πόσες είχε πάρει. Δεν τον παρακολουθούσε κανείς. Δηλαδή, δίνει άδεια στο Χριστόδουλο Ξηρό και από εκεί και πέρα όλοι λένε: ωραία, αδερφέ, δεν πειράζει, θα περάσει και 5 μέρες, ωραία, θα πάει και στα μπουζούκια. Γιατί αυτό θέλει ο Χριστόδουλος Ξηρός. Όταν μιλάμε για μια πολεμική μηχανή της τρομοκρατίας, είναι καταδικασμένος σε 6 φορές ισόβια. Έχει σκοτώσει 6 ανθρώπους και βγαίνει ο Χριστόδουλος Ξηρός και πάει όπου θέλει ανά τη χώρα και κάνει ό,τι θέλει και δεν περνάει από κανενό στο μυαλό να τον παρακολουθήσει. Αυτά ενώ υποτίθεται ότι ζούμε σε μια χώρα που έχουμε κορυφούς, παρακολουθούν με όλους τους πάντες. Αυτά είπα ότι πρέπει να τα δούμε, δεδομένου ότι στα θέματα αυτά ο κρατικός είναι πολύ μηχανισμός αργά, όμως, είναι υπότροπος, είναι πολύ αργά. Δεν είναι τα ίδια, αλλά πάντως υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που συνδέονται. Δεν είχαμε άδεια στην περίπτωση Μαζιώτη Ρούπα, αλλά είχαμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο. Είχαμε άλλο το 18. Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε στην κυρία δύο παράλληλες περιπτώσεις. Κανείς δεν μαθαίνει, κυρία Υπουργέ. Προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Λοιπόν, όχι στον νόμο όπως έχει ο νόμος. Ο αρχηγός του επαναστατικού αγώνα δεν είναι φερόμενος, καταδικάστηκε. Έχει φύγει λοιπόν μαζί με τη σύντροφό του, γιατί παρήλθε το 18 μηνό, δεν τον παρακολουθούσε κανείς ούτε το Μαζιώτη και φεύγει. Και σε ένα χρόνο φεύγει ο Ξηρός. Μα να τα δούμε, να τα δούμε. Πότε θα τα δούμε, όταν θα φύγουν όλοι? Ήδη η μισή είναι έξω. Άμα θα φύγουν όλοι τότε ξανά, θα κλαίμε πάνω από τα αποκαίδια της τρομοκρατίας στη χώρα. Αυτή τη στιγμή. Μήπως κάτι δεν λειτουργεί όπως πάρα πολλά πράγματα. Μα είναι σαφές. Είναι σαφές. Δεν πρόκειται κάτι να, δεν λειτουργεί να σωστά. Τίποτε απολύτως. Ιδίως σε ό,τι αφορά όχι την περίπτωση Ξηρού, είναι αλλά ένα γεγονός. Υπάρχει στρεβλή εφαρμογή των διατάξεων του σοφρονιστικού κόρτα. Δεν ακυρώνει τον νόμο. Ότι ο τυφλός αδερφός που δεν παίρνει άδεια είναι εφαρμογή του νόμου σωστή αυτή? Κύριε φίλοι, ένα-ένα τα θέματα να τα βάζουμε κάτω. Όχι. Ο ένας λοιπόν που πήρε τον ήχη και το μάτι, πήρε άδεια και έφυγε. Ο τυφλός που κάθεται μέσα εγκάθεκτος. Ναι, γι' αυτό λέω. Έχει πολλές πλευρές το θέμα. Σε πάση περιπτώσει, θέλω να τονίσω ότι το ορθό μέτρο των αδειών θερμοθετήθηκε το πρώτο στην Ελλάδα επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη με υπουργό δικαιοσύνης, τον Μακαρίτη, τον Θανάση, τον Κανελόπουλο.
και βελτιώθηκε από τον Κουβελάκη, υπουργό δικαιοσύνης. Μιλάμε για κακή εφαρμογή. Ο κ. Βενιζέλος είπε ένα άθλιο νόμο. Όχι. Παρακαλώ, η κυρία Βαλιάνου, αμέσως. Ένα δευτερόλεπτο. Πείτε το και μετά, κυρία Βαλιάνου. Λέω το εξής για τους τηλεθεατές που παρακολουθούν. Θα αφήσω από τις τέσσερις προϋποθέσεις τις δύο που αφορούν την ποινή αυτή καθεαυτήν. Σας λέω το εξής και να το καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης που δεν ξέρει νομικά. Ακούστε, τις δύο προϋποθέσεις είναι πολύ λακωνικές. Πρέπει, λέει, να εκτιμάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τελέσεως κατά τη διάρκεια της άδειας νέων εγκλημάτων, για να τον αφήσεις, Θεέ και Κύριε. Και δεύτερον, να συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την προσδοκία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής και ότι ο κρατούμενος δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Και τα δύο συντρέχουν εδώ. Με συγχωρείτε πολύ. Σοβαρά μιλάμε. Στην περίπτωση όλη τη 17 Νοέμβρη, αλλά ιδίως στην περίπτωση του Χριστόδουλου Ξηρού. Σοβαρά μιλάμε ότι αυτές οι δύο προϋποθέσεις πάσχουν στη διατύπωσή τους και δεν πάσχει η ερμηνεία και η εφαρμογή τους. Η κυρία Βαλιάνου κακού νόμου, δεν κακός ο νόμος. Εδώ έχω να πω ότι έχουν περάσει τόσες μέρες. Ο Χριστόδουλος Ξηρός έκανε την επανεμφάνισή του. Έτσι τώρα έχουμε πια διαδίκτυο και κάμερες και είναι πολύ πιο, θα έλεγα, προσιτός ακόμη και προς τα νέα παιδιά που δεν το ξέρανε, ίσως είχαν ακούσει. Λοιπόν, και ακόμη δεν έχουμε μάθει πώς αυτό το τριμελές συμβούλιο των φυλακών τους είχε πείσει και του έδωσαν για 7η φορά την άδεια. Δεν το έχουμε μάθει πώς τους έπεισε, είχε μετανοήσει και τώρα επιπλέον τους κοροϊδεύει ότι τους ξεγέλασε. Τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, αν τις πληρούσε επί 6 φορές που επέστρεψε, δεν έχουμε μάθει ακόμη τι έχει γίνει. Πώς τους έπεισε αυτούς τους 3 ανθρώπους. Ακόμη τίποτε. Μια ΕΔΕ σε εξέλιξη. Ναι, κύριε Μαχά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο νόμος αυτός πράγματι ήταν επιτυχημένος σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και είναι μια διαδικασία κοινωνικοποίησης. Και είναι. Ακριβώς. Και είναι μια διαδικασία κοινωνικοποίησης. Δηλαδή να ενταχθεί ξανά στην κοινωνία ο κρατούμενος. Γι' αυτό πολύ σωστά είπε και ο κύριος Παυλόπουλος ότι πρέπει να αξιολογηθεί. Εάν αυτός ο συγκεκριμένος που κάνει την αίτηση να βγει, δεν θέλει, όπως είπατε, να πάει στα μπουζούκια ή να διασκεδάσει, αλλά αν θέλει να ξαναενταχθεί στην κοινωνία, αν έχει αντιληφθεί το πρόβλημα, αν έχει αντιληφθεί τι έκανε και αν είναι άνθρωπος τον οποίο μπορεί να εμπιστευτεί η πολιτεία μας. Και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι κακός ο νόμος, αλλά βεβαίως κάκιστη η εφαρμογή του. Εκεί υπήρχε πρόβλημα. Παρακαλώ. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω, καταρχάς συμφωνώ απολύτως ότι πρόκειται για ο θεσμός των αδειών, ένας πολύτιμος θεσμός, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αλλοιωθεί. Παρότι έχει το ρίσκο, δεν πρέπει να καταργηθεί. Και βεβαίως είναι συνυφασμένος με ένα ρίσκο. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αυτή την τρομακτική ευθύνη για να δώσουν άδεια, αλλά να βάλουν ένα ρίσκο. Δεν είναι μάντης, δεν είναι θεοί. Πιστεύουν σε έναν άνθρωπο. Καλά, πάντως στην περίπτωση αυτή αρκούσε να βλέπουν τηλεόραση. Όμως, διότι ο Ξηρός είχε δώσει 10 συνεντεύξεις. Ήταν δεδηλωμένη. Εμπροκειμένου όμως, αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής. Όπως επειδή έχει παρατηρηθεί ότι στη χώρα μας η εφαρμογή των νόμων έχει ιδιαίτερες δυσκολίες, δεν βλάπτει ίσως και να υπάρχουν κάποια περισσότερο εξειδικευμένα κριτήρια που να καθοδηγούν τους εφαρμοστές του νόμου. Μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε ότι δεν έχει ποτέ εξειδικευθεί μια ειδική κατηγορία κρατουμένων όπως τα προέβλεπε ο φροντιστικός κώδικας, τα ξέρει πολύ καλά και ο κύριος Πανούσης, ως επικίνδυνη. Και προκειμένου αυτή να είναι πλήρως διαχωρισμένη και να υπάρχει ένας πλήρης διαχωρισμός όσον αφορά τη μεταχείρισή τους. Καλός ή κακός. Εδώ δηλαδή μας θα έλεγα όμως. Θα εξαιρεθούν οι τρομοκράτες, το πρώτο που ακούγεται τώρα για την αλλαγή του νόμου. Λέω, γιατί δεν είναι θέμα τρομοκράτες ή μη τρομοκράτες. Έτσι μπορεί να υπάρχει κάποιος από το κοινό ποινικό δίκαιο που να είναι εξίσου ή πολύ περισσότερο επικίνδυνος. Και μπορεί και κάποιος ο οποίος παρασύρθηκε κάποια στιγμή και συμμετείχε σε διάφορες οργανώσεις να έχει πραγματικά μεταμεληθεί. Λοιπόν, αυτό το οποίο. Δηλαδή, είχαμε στην Ιταλία τέτοιες περιπτώσεις. Και που με πολιτικές δηλώσεις αποκήρυξαν την τρομοκρατία. Και εδώ έχουμε τις περιπτώσεις. Αυτό το οποίο λέω λοιπόν είναι ότι ίσως δεν θα έβλαπε με ψυχραιμία να δούμε πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε έτσι περαιτέρω τα κριτήρια, ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο που θέλω να πω όμως, και όσοι ασχολούνται με την ποινική δικαιοσύνη θα καταλάβουν τι εννοώ, αυτή τη στιγμή οι ελληνικές φυλακές είναι σε εντελώς οριακό σημείο. Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και τα μέσα πρέπει να δοθούν που δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής, τα υλικά και των ανθρώπινων πόρων, ώστε να μπορούν να διοικούνται οι φυλακές, πραγματικά, και σε όλο το εύρος τους. Και βεβαίως και οι όποιοι λίγοι άνθρωποι, λίγοι ή πολλοί, δεν θα πω ποσοστό, κρατάνε ακόμα τις φυλακές,
υπό τις συνθήκες του υπερπληθυσμού και των νέων μορφών οργανωμένου εγκλήματος που έχουν να αντιμετωπίσουν, θα πρέπει και αυτοί με κάποιο τρόπο να στηριχθούν. Μεσχωρείτε, το λέω χωρίς να παραβλέπω. Τα δημοσιεύματα που διάβασα ότι ο ξηρός πέρασε με τους πυρήνες μέσα σε διάστημα 15 ημερών, 21 ώρες μαζί και πηγαίνω ήρθε 9 φορές, ούτε η υλικοτεχνική υποδομή φταίει γι' αυτό. Ούτε ότι δεν υπάρχουν τα μέσα φταίνε γι' αυτό. Είναι ότι προφανώς ότι εκεί πέρα κάποιο τρομοκρατεί κάποιον. Πρέπει να σου πω ότι αυτό θα με συγχωρήσετε. Θα πω και ας με διαψεύσει, είναι πολύ έμπειρη η Έρικα η Βαλιάνου. Αυτό δεν συνέβη μόνο την παραμονή της πρωτοχρονιάς όπως έγραψα. 21 ώρες συνολικά. Αυτό συνέβαινε μονίμως. Μονίμως. Οι παλαιοί στις φυλακές... Μια κοινωνία εκεί ανεξέλεγκτη ίσως. Ακριβώς. Έχουν τη δυνατότητα και κυκλοφορούν σε ολόκληρη τη φυλακή. Είναι γνωστό αυτό, το υπογράφω ότι είναι έτσι και οι επαφές του Χριστόδουλου Ξηρού με τους καταδικασμένους των πυρήνων ήταν μόνιμες, συνεχείς. Το τελευταίο γι' αυτό διάστημα. Λοιπόν δεν φταίνε ούτε τα μέσα, ούτε τα χρήματα, ούτε το μνημόνιο, ούτε τίποτα. Κάτι άλλο φταίει προφανώς και κάθε φορά το αναζητούμε, αλλά ποτέ δεν έχει την απάντηση. Ο κύριος Καπερνάρος και ο κύριος Πανός. Και δεν είναι λύση να κάνουμε φυλακές υψίστης ασφαλείας που λέγεται τώρα. Φταίνε οι τραγικότατες συνθήκες. Τις ξέρετε. Και ο κύριος Ιωαννίδης που έχει χρηματίσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γνωρίζει ότι το 2006 σε ένα κελί που ήταν 4 άτομα που έπρεπε να είναι ένα σύμφωνα με τον όγκο του και την κατασκευή της φυλακής. Κάηκαν 4 άνθρωποι. Και μπήκε κανένας κατηγορούμενος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ενώ υπήρξαν επιστολές. Κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη, διοικητική, πολιτική. Ήταν κατηγορούμενοι 4 φύλακες. Οι οποίοι βεβαίως μετά από κάποια χρόνια αθώθηκαν. Όπου μέσα στις κατηγορίες ήταν γιατί να είναι 4 στο ίδιο κελί. Και στο ίδιο κελί σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, το υπαρεσμόν 80 στην 4η πτέρυγα, το ίδιο κελί έχει πάλι 4 κρατουμένους. Αυτές οι συνθήκες έχουν ξεπεράσει το οριακό σημείο και σας πληροφορώ για το εξής. Οι φυλακές του Δομακού εγκαινιάστηκαν το 2007. 2007. Καινούργιες ήταν τις φυλακές. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν νερό. Τους δίνει ο Δήμος Δομακού και τους κάνει χάρη. Δεύτερον, δεν υπάρχει κοινωνική λειτουργός. Και το σπουδαιότερο, δεν υπάρχει γιατρός. Οι μισοί φυλακισμένοι κοιμούνται στο πάτωμα. Όχι αυτό που προβλέπεται από το στοχαστικό κώδικα. Όχι αυτό που προβλέπεται να κοιμούνται και να. Καταρχήν δεν έχουν να φάνε. Συμπληρωματικό συσίτιο τους δίνει η Ιερά Μητρόπολη Λαμίας. Αυτές είναι οι σημερινές καταστάσεις φυλακής. Άντε τώρα να είσαι σοφρονητικός φυλάκας κάτω από αυτά τα δεδομένα, και δεν μιλάω για τις περικοπές τους και πού τους έχουν φτάσει, τι σημείο τους έχουν φτάσει, να πας με τον ολίγιστο αριθμό που υπάρχουν, διότι δεν προσλαμβάνουν, να φυλάξεις τέτοιους κρατούμενους. Μη λέμε λοιπόν και αφορίζουμε όλοι από τους καναπέντες μας και από τα γραφεία μας, ούτε να κάνουμε παρατηρήσεις. Έχει περάσει κανείς η φυλακή να δείτε τι συνθήκες υπάρχουν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να ντρέπεται. Έπρεπε να αυτοκαταργηθεί. Από αυτοντροπή. Να πει καταργούμε, το κλείνω, το μαγαζί, διότι είναι ανίκανο να δουλέψει. Ο κύριος Παγιώτης τα έλεγε αυτά. Όσον αφορά, να μην λέμε πάλι για τους δικαστές, γιατί λένε δικαστική εξουσία, δικαστές. Η επιτροπή αυτή είναι εισαγγελέας επικεφαλής, ο διευθυντής ή υποδιευθυντής και μια κοινωνική λειτουργός, ο αρχαιότερος. Αν δεν υπάρχει κάποιος, τον αναπληρώνει. Συνεπώς, οι ευθύνες είναι συλλογικές, αλλά και ατομικές. Αν θέλετε, μπορούμε να παραθέσουμε πρόσωπα και γεγονότα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πανούσης. Δύο επισημάσεις για το θέμα της τρομοκρατίας. Εγώ λέω αλίμονο στη χώρα και στο λαό που δεν μπορεί να ξεχωρίσει ένα δολοφόνο από έναν επαναστάτη. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, όταν συνελήφθησαν τα μέλη της 17 Νοέμβρη, πιστέψαμε ότι θα λύσουμε το φαινόμενο το πολιτικό και κοινωνικό τρομοκρατίας με δικαστικές αποφάσεις. Είναι λάθος. Το ίδιο ισχύει για τη Χρυσή Αυγή. Δεν κάθισε η Βουλή να το συζητήσει. Ενώ σε άλλες χώρες, τα κοινοβούλια, Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, μιλήσανε μετά για αυτό το θέμα. Εδώ δεν πάμε να μιλήσουμε για τη βία. Τώρα, επειδή εκ της ειδικότητάς μου έχω ασχοληθεί με όλη αυτή την ιστορία της νομοθεσίας σοφρονιστικής από το 90 και μετά. Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Κύριε Πανούση, πιστεύετε δηλαδή ότι η Βουλή έπρεπε πριν από την προφυλάκηση Μιχαλολιάκου και των βουλευτών της Χρυσής Αυγής να έχει κάνει μια πολιτική συζήτηση για το θέμα? Ναι. Μάλιστα. Διότι έχει πολλές πλευρές. Αν μιλήσουμε για τη Χρυσή Αυγή, θα επανέλθω. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Θα μιλήσουμε, είναι το επόμενο θέμα. Θα επανέλθω. Κοιτάξτε κάτι. Υπάρχει ένα πρόβλημα ποιος ελέγχει τις φυλακές σήμερα. Εγώ έχω γράψει στο παρελθόν ότι οι φύλακες ελέγχουν τους διαδρόμους και οι σκληροί τα κελιά. Έχει αλλάξει λοιπόν ο ποινικός πληθυσμός. Εδώ ακούω ότι ένα κομμάτι των φυλακών Κορυδαλλού το ελέγχουν οι πυρήνες.
Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν υπήρχε. Τώρα το μαθαίνουμε αυτό. Το έχεις ακούσει, Έρικα, αυτό. Τώρα το μαθαίνουμε αυτό. Μου μεταφέρουν φυλακισμένοι ότι ένα κομμάτι των φυλακών, βάλτε τη λέξη ελέγχουν σε εισαγωγικά, ναι, καταλαβαίνουμε όλοι. Μα παλιά ήταν το οργανωμένο έγκλημα, το έπανε μια συμμαχία μεταξύ τους. Τώρα, τι έχει συμβεί. Το θέμα ότι είναι κακιά εφαρμογή, λέμε. Ποιος την εφάρμοσε και γιατί την εφάρμοσε. Δεν ξέρουν γράμματα, αποκλείεται. Ασκείται πίεση από μέσα. Ασκείται πίεση. Γι' αυτό και η Βουλή, στην ειδική επιτροπή του Σοφρονιστικού Κώδικα, που έχουμε δώσει εδώ και 8 μήνες στον Υπουργό, έχουμε πει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχει ένα σώμα εμπειρογνωμόνων έξω από τη φυλακή που να βλέπει ορισμένα πράγματα. Η Δημοκρατία έκρινε το 2003 ότι δεν χρειάζονταν ειδικό νόμο για του τρομοκράτε. Διότι αν έκανε ειδικό νόμο, θα μπορούσε να βάλει ειδικού όρου. Δεν έκανε. Άρα λοιπόν, είναι άδικο να κατηγορούμε την εφαρμογή του κράτου δικαίου και τη νομιμότητα τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα άλλο νόμο να ισχύει για άλλου ανθρώπου. Και ποιου. Δηλαδή, ένα serial killer, ένα πεντεραστή που σκοτώσει 5-6 παιδιά, αυτοί δεν είναι άνθρωποι που πιθανόν να χρειαζόταν μια άλλη μεταχείριση. Όμω. Το να πάμε ξαφνικά σε φυλακές ψήσης ασφαλείας, τι εννοούμε, καλύτερα ηλεκτρονικά συστήματα ή φυλακές όπου με άοπλους φύλακες, έτσι είναι η Ελλάδα, θα έχουμε ανθρώπους που δεν θα βγαίνουν ποτέ έξω, δηλαδή θα μπει μέσα και δεν θα βγει ποτέ. Σκεφτείτε τι ακριβώς λέμε, ότι θα φτιάξουμε μια φυλακή που θα είναι 100, 200, 300 κρατούμενοι που δεν θα βγουν ποτέ, άρα μπορούν να σκοτώσουν τον άλλον και να τον συγχωνεύσουν όπως απλά λένε. Άρα βιαζόμαστε να πάρουμε κάποια μέτρα, θέλει λίγο προσοχή αυτή η ιστορία. Και τα όρια του κράτους δικαίου και της νομιμότητας απέναντι σε ιδεχθή και στιγερά εγκλήματα και το τι ήταν και τι είναι η τρομοκρατία και πώς θα αντιμετωπίζουμε, αλλά να συμφωνήσουμε σε αυτό το θέμα. Και όχι με την ευκαιρία ενός περιστατικού να βάλουμε ξαφνικά ότι οι άδειες δεν είναι καλό. 2,7 έχουμε που δεν γυρνάνε. Και δεν γυρνάνε όλοι γιατί εγκληματίσανε, και για άλλους λόγους δεν γυρνάνε. Γιατί αν βάλουμε την άδεια, γιατί να μην βάλουμε την υπόρρουσα απόλυση. Σας θυμίζω ότι 8 μέλη, μη μεταμεληθέντα τα περισσότερα από ό,τι δηλώσεις που διάβαζα. Τον καταδικαστέο του 17 Νοέμβρη είναι έξω, πλήρως έξω, όχι με άδεια έξω. Άρα, αυτή τη στιγμή η Δημοκρατία είναι έτοιμη να συζητήσει αυτό το φαινόμενο και να δει τη δικαιοπολιτική και την ποινική και τη σοφρονιστική του πλευρά, ή θα ψάχνουμε να βρούμε μια ευκαιρία να λύσουμε την τρομοκρατία μέσω των αδειών, αν είναι δυνατόν. Ναι, κύριε Παπα-Νικολά. Λοιπόν, εγώ κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, μισό λεπτό. Μην ξεχνάμε ένα πράγμα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Παύλο, έχω δύο ακόμη συναδέλφου σα που δεν έχουν μιλήσει. Όχι, υπάρχει η όσμωση. Επειδή μιλάμε για φυλακές όπου βλέπουμε τρομοκράτες και εγκληματίες, μην ξεχνάτε ότι σήμερα αυτή η τρομοκρατία που βλέπουμε, χωρίς να υπάρχει απροκαλύπτως δηλαδή, είναι αποτέλεσμα όσμωσης τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Το έχουμε δει, το διαπιστώνουμε. Αυτό το βοηθάει δυστυχώς και η όσμωσή τους και ο συγχρονισμός τους μέσα στη φυλακή. Μάλιστα. Εγώ θα είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος και θα πω και στη συγκεκριμένη περίπτωση που με απασχόλησε εμένα, αλλά απασχόλησε και τον Άριο Πάγο για την ομολογία του. Ακριβώς το ζήτημα που κουβεντιάζουμε, που συζητάμε. Είχε δοθεί άδεια σε ένα βαρυπινίτη από φυλακές, τον Μιχάλη του Μακρυγιάννη, και γράφτηκε στον τύπο το ζήτημα αυτό, ο οποίος είχε καταδικαστεί 4 φορές σε ισόβια για 5 φόνους. 3 απόπειρες ανθρωποκτονιών, ένοπλες ληστείες, αποδράσεις κλπ. Του δόθηκε άδεια από τις φυλακές, δεν επανήλθε σε αυτές και συνελήφθη μετά από 1 χρόνο κατόπιν μάχης που έδωσε με τα αστυνομικά όργανα σε μια ένοπλη ληστεία στην οποία είχε μαζί με συνεργούς του διαπράξει. Τότε λοιπόν ο εισαγγελέας εφετών Αθηνών άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού, ο οποίος έκρινε την άδεια, πιστεύοντας ότι δεν έπρεπε να δοθεί άδεια και ότι επεδείχθηκε βαρυτάτη αμέλεια από πλευράς του δικαστικού λειτουργού. Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του Άριου Πάγου θεώρησε ότι υπάρχει κακή εφαρμογή του νόμου, αλλά ότι δεν έπρεπε να ελεγχθεί πειθαρχικά ο διοκόμενος. Εγώ τότε ως προϊστάμενος επιθεώρησης των δικαστηρίων άσκησα έφεση κατά τις αποφάσεις αυτής για να λυθεί το θέμα και από τελεσίδικα από το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του Άριου Πάγου. Πράγματι, το δευτεροβάθμιο συμβούλιο του Άριου Πάγου ασχολήθηκε με τον νόμο αυτόν και νομολόγησε ότι είναι ένας προβληματικός νόμος και ότι αν προκειμένου ήταν πράγματι άστοχη η χορήγηση άδειας σε έναν κατασυρωή δολοφόνων, άκρος επικίνδυνο, αλλά θεώρησε ότι δεν έπρεπε να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες σε βάρος του δικαστικού λειτουργού.
Η συνέχεια όμως είναι εκπληκτική. Ξαναδίδεται πάλι άδεια. Στον ίδιο. Στον ίδιο. Στον Μακρυγιάννη. Είχαμε δηλαδή αυτή τη φορά δίσεξα Μαρτίν. Στον ίδιο Βαρυπινίτη, πάλι άδεια. Πάλι και στην άλλη άδεια, πάλι δεν ξαναγυρίζει στις φυλακές και συνεχίζει την εγκληματική του δράση. Κατόπιν αυτών έχω τη γνώμη και την οποία έχω εκφράσει και με δημοσιεύματά μου και προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι αυτός ο νόμος πράγματι πρέπει να εξεταστεί εκ νέου και να δούμε πού πάσχει, γιατί κάπου πάσχει και αυτός ο νόμος, και να μην τα ρίχνουμε μόνο στην κακή εφαρμογή που οπωσδήποτε υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή που προανέφερα, αλλά θα πρέπει και αυτός ο νόμος να αναπροσαρμοστεί προς τα σύγχρονα δεδομένα και προς τη σύγχρονη βαριά εγκληματικότητα. Μάλιστα. Ο κύριος Μητρόπουλος, ναι κύριε καθηγητά, και ο κύριος Καραθανασόπουλος. Ο νόμος είναι αυτάρκης, κύριε Χατζηνικολάου. Οι δύο προϋποθέσεις που ανέγνωσε ο κύριος Παυλόπουλος νομίζω επίσης είναι αυτάρκης και πλήρης. Βεβαίως ενέχει και το ρίσκο η εφαρμογή των δύο αυτών συντρεχουσών προϋποθέσεων. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν θέλει αλλαγή ο νόμος. Βεβαίως έχουμε αντιμετωπίσει ένα σοβαρό ζήτημα τώρα. Έχουμε τρομοκρατικό διάγγελμα σήμερα. Νομίζω ότι όλοι... Απέκτησε πρόσωπο η τρομοκρατία. Πολύ περίεργο. Συνήθως απέκτησε πρόσωπο. Με... Να πω, είναι... σε προηγούμενες περιόδους, Έρικα, δεν ξέραμε ναι. ποιος κρύβεται πίσω από το χτύπημα. Ακούγαμε 17 Νοέμβρη. Ακούγαμε πυρήνες. Ναι. Τώρα όμως... απέκτησε πρόσωπο όμως... και αποφασισμένο πρόσωπο. Δεν πρόσωπο όμως... που δηλώνει... Αλλά... ότι αν με συναντήσετε να με σκοτώσετε. Δεν πρέπει. Αλλά εντύπωση που τα λέει αυτά πριν κάνει ό,τι μην νομίζετε ότι περιορίζεται η γνώση του ονοματεπονίμου μόνο στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο. Πάει και παραπάνω. Το γνωρίζει και το Υπουργείο αυτό και είναι, Δικαιοσύνης. Αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Τάξεως. Αυτό είναι βεβαίως, πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρό, γιατί το λέω. Βεβαίως. Λέτε ότι δεν μπορεί να βγει έξω χωρίς πολιτική άδεια. Ασφαλώς και χωρίς να γνωρίζουν ότι επίκειται η συζήτηση για τα ανθατωθεί άδεια σε γνωστά ονοματεπώνυμα. Δεν υπάρχει. Να πω μόνο ότι δεν ισχύει τυπικά, κύριε Μαχά. Όχι και ουσιαστικά. Είναι δεν δυνατόν και δεν γίνεται ενημέρωση σε όλη τη χώρα. Συγχωρείτε, είναι δυνατόν να μην γνωρίζει κανείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι μπαινοβγαίνει στις φυλακές ο Χριστόδουλος Ξηρός. Δεν το ακούω αυτό. Σας λέω ένα πράγμα. Η ειδοποίηση έρχεται όταν έχει αποφασίσει το Συμβούλιο ότι του χορηγείται η άδεια και από εκεί και πέρα ειδοποιείται πράγματι και το Δικαιοσύνης και το Δημοσίου. Από τη φυλακή ειδοποιήθηκε και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όταν είχε πάρθει απόφαση, όχι ότι υπάρχει επίνευση άνωθεν γι' αυτό. Όταν είπε ότι φεύγει την τάδε ημερολογία. Άλλο αυτό. Αλλά δεν υπάρχει κανένας σύντους. Μα αυτός μπήκε και βγήκε 7 φορές. Ούτε προειδοποίηση. 7 φορές. Ούτε προειδοποίηση. Να κύριε Χατζηνικολάου, προειδοποίηση των δύο υπουργείων δεν υπάρχει πριν. Είναι εύκολο να ρίχνουμε τις ευθύνες στους υπαλλήλους των φυλακών. Δεν υπάρχει στους υπαλλήλους των φυλακών. Να πούμε όμως, επιτρέπετε, ο κύριος Μητρόπουλος. Τα δύο υπουργεία ειδοποιηθήκαν. Βγήκε ένα κύριος από την φυλακή. Ζήτησα συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη και πάλι. Να πω μόνο ότι αυτή η παρακμιακή, παροδιακή εκδοχή τρομοκρατίας που παρακολουθήσαμε σήμερα πρέπει να, μας βρει όλους απέναντι. Και δεν έχει... λέτε παροδιακή. Παροδιακή. Αυτό που είδαμε σήμερα δεν έχει σχέση ούτε με τα προβλήματα του κόσμου, ούτε με τις ανησυχίες. Και δεν σας κρύβω ότι η υπερπροβολή αυτών των προβλημάτων, η υπερπροβολή και μου των ειδήσεων. Αυτό που είπα και εγώ. Και θέλω να, να το αγγίξουμε και αυτό. Η υπερπροβολή δείχνει ότι το πολιτικό προσωπικό στο σύνολό του δεν βγάζει ούτε εμάς, ότι δεν έχει συνέστηση της κρισιμότητας του ελληνικού ζητήματος. Και πολλοίς κόσμος προβληματίζεται αν αναδεικνύοντας και υπερπροβάλλοντας αυτά τα ζητήματα που εισαγωγικά και εσείς είπατε, αν είμαστε εν της πράγμας ικανοί να αντιμετωπίσουμε τα στοιχειώδεστατα προβλήματα του κόσμου. Η ανεργία, βλέπω νέα παλικάρια εδώ πέρα, χαίνουν το κοινωνικό ζήτημα. Σας συντάξεις θα μου μιλούσαν έξω στο διάδρομο. Υπό αυτή την έννοια, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω χρειάζεται και εμείς να δείχνουμε σε ό,τι λέμε και το τι κάνουμε. Το δυστύχημα είναι ότι αυτά επικαλέστηκε ο Ξηρός. Σε ό,τι λέμε αυτό και ό,τι. Αυτό είναι το δυστύχημα. Είναι το χρωμάτισα και το είπα, το χαρακτήρισα και το χαρακτήρισα. Θεωρώ ότι σε ό,τι λέμε για να τελειώσω και ό,τι κάνουμε και ό,τι προβάλλεται ως είδηση ότι δίθεν απασχολεί την κοινωνία πρέπει να δείχνουμε με άγχος ότι έχουμε συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης. Ο κύριος Καραθανασόπουλος και μετά ο κύριος Σωτηρέτης. Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου,
κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, να βάλουμε στο τραπέζι τη συνολική εικόνα, κύριε Χατζηνικολάου. Ποια είναι αυτή η συνολική εικόνα? Ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε με ένα μπαράζ διώξεων για υπαρκτά σκάνδαλα. Και μια σκανδαλολογία ταυτόχρονα. Να πω κάτι, κύριε Καραθανασόπουλε. Είμαστε όμως ταξίδι στο χρόνο. Ναι. Αυτά που συζητάμε έχουν συμβεί 10-15 βεβαίως, χρόνια πριν. Βεβαίως, δεν το αφισβητεί κανείς. Δεν συζητάμε δηλαδή ότι πράγματα τώρα, που έγιναν χθες. Έτσι, βεβαίως. Άρα λοιπόν είναι ένα ερωτηματικό ο χρόνος στον οποίο εκδηλώνονται αυτά. Ένα. Δεύτερο ερωτηματικό, ότι ταυτόχρονα εμφανίζονται, όχι μόνο με τον ξηρό, και τα προηγούμενα περιστατικά τα οποία είχαμε και αναφέρθηκαν και εδώ στο τραπέζι, και ακόμη βέβαια, και με τη δολοφονία. Συζητάμε μονίμως για συνταξιούχους. Ακόμη, να το πούμε και αυτό. Βέβαια, όταν μιλάμε για πολιτικό πρόσωπο, συνήθως είναι δριός πεσούσης γίνεται η συζήτηση. Δεν έχω δει το τελευταίο καιρό να συζητήσουμε για κάποιον ο οποίος είναι τώρα εν ενεργεία ή είναι κοντά στην εξουσία. Γιατί αυτό. Ρωτώ. Ναι, είναι ερωτηματικά λοιπόν που βγαίνουν στο τραπέζι και ερωτηματικό είναι ακόμη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται η τρομοκρατία με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μάλιστα με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την άδεια στο ξηρό να βγει από τις φυλακές που ήταν επαναλαμβανόμενη, με τις συνεχείς επαφές που είχε με τους πυρήνες της Φωτιάς. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα τεράστιο ερωτηματικό. Και τους σκοπούς τους οποίους έχει, γνωρίζοντας πολύ καλά η τρομοκρατία, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, εξυπηρετεί συγκεκριμένες στοχεύσεις. Δηλαδή, τη στοχεύση των πιο αντιδραστικών παραγόντων, των πιο προβοκατόρικων μηχανισμών, εγχώριων, αλλά και αλλοδαπών, για να συκοφαντήσουν το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Σε μια στιγμή που η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεση στην αντιλαϊκή και που βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια σκληρής, αιματηρής σύγκρουσης ανάμεσα σε οικονομικά συμφέροντα για το ποιο θα βγει κερδισμένο, όταν έχουμε τεράστιες αντιθέσεις σε γεωπολιτικό επίπεδο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα μια προσπάθεια αναπαλαίωσης σε αντιδραστική κατεύθυνση του πολιτικού σκηνικού στη χώρα μας. Από αυτή λοιπόν την άποψη μπαίνει ένα σημαντικό ζήτημα που αποσκοπεί όλη αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων. Βεβαίως δεν αποσκοπεί στο να μπορέσει ο λαϊκός παράγοντας να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα για την αιτία των προβλημάτων και τη διέξοδο. Και ταυτόχρονα να αφοπλιστεί μέσα από αυτή τη διαδικασία, παραμένοντας φοβισμένος είτε με τα ζητήματα της τρομοκρατίας, είτε με τα ζητήματα του εμπόριου φόβου και ελπίδας που κάνει ο νέος διπολισμός απέναντι στα πλατεία λαϊκά στρώματα, τα οποία στενάζουν από αυτήν την βάρβαρη και αντιλαϊκή πολιτική ταυτόχρονα. Μην αποκλείουμε όμως, συγγνώμη, τα νέα παιδιά που είναι τόσο απογοητευμένα και απελπισμένα από το πολιτικό σύστημα, ίσως κάποια παιδιά σου λένε, ίσως αυτή να είναι η λύση. Παιδιά σπουδαγμένα, πτυχία, που βρίσκονται μπροστά στην ανεργία και σου λένε, μήπως αυτή είναι η λύση και όλοι οι άλλοι έχουν αποτύχει, γιατί μας λένε τα ίδια και τα ίδια από όλα τα κόμματα. Ναι, αλλά είχαμε τρομοκρατία και καταρχάς, καταρχάς, ναι. Υπάρχει μια ιστορική συνέχεια. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση επί της ουσίας και όχι μια συζήτηση εντυπώσεων και άσφαιρων πυροβολισμών, ανούσιων αντιπαραθέσεων και σε πολιτικό και κομματικό επίπεδο για το ποιοι ευθύνονται πραγματικά για τα προβλήματα αυτά τα παιδιά. Και καλά κάνει ο κόσμος και αμφισβητεί το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Πολύ καλά κάνει, αλλά πρέπει να προσεγγίσει όμως τη διέξοδο που θα του δώσει λύση στο πρόβλημά του και όχι θα τον πάει πίσω ή θα του δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στο να μπορέσει να ικανοποιήσει τα προβλήματά του. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, αυτή η επί της ουσίας συζήτηση όχι μόνο δεν γίνεται, αλλά διευκολύνει συνολικότερα τον απροσανατολισμό, ο οποίος γίνεται μέσα σε επίπεδο κοινωνίας και νεολαίας πολύ περισσότερο. Ο κύριος Σωτηρέλης. Πολύ σύντομα, γιατί τα θέματα έχουν τεθεί. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι επί της αρχής η διάταξη αυτή είναι σωστή. Υπόθηκε. Είναι κατάκτηση του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού ειδικότερα. Οι προϋποθέσεις τις οποίες ανέφερε ο κ. Παυλόπουλος είναι επίσης σωστές. Ένα ζήτημα ενδεχομένως είναι το ζήτημα των κριτηρίων που θα μπορούσαν να εξειδικευτούν ώστε να μην επαναληφθούν αυτά που είδαμε. Πέρα από αυτό όμως, εδώ υπάρχει μια διακριτική ευχέρεια και υπάρχει μια στάθμιση που έπρεπε να γίνει. Εγώ, κ. Χατζηνικολάου, δεν απορώ για την 7η και την 8η φορά. Απορώ για την πρώτη.
να σας πω την αλήθεια. Εκεί ήταν το μεγάλο ρίσκο. Από εκεί και πέρα, αν ιδίως το Συμβούλιο ήταν άλλο από αυτό που πήρε αρχικά την απόφαση, ευλόγως, αν είχαν προϋπάρξει τόσες φορές, δεν ήταν εύκολο να αποκλίνει. Σε 15 μήνες, λέει, δηλαδή, το ίδιο ήταν. Υπήρξε μια επιπόλαια αντιμετώπιση, θα έλεγα, γενικά και σε αυτό το ζήτημα και στο θέμα των σχέσεων με την νεότερη γενιά των τρομοκρατών, η οποία εγείρει αρκετά ερωτηματικά. Πρέπει να σας πω ότι πληροφορούμε από το ρεπορτάζ ότι ψάχνουν οι αρχές τώρα να δουν αν στη διάρκεια των προηγουμένων αδειών ξηρού υπήρξε δραστηριότητα τρομοκρατική. Και αυτό γελάμε, αλλά είναι. Τώρα πια είναι για να κλαίμε. Είναι για να κλαίμε. Είναι για να κλαίμε. Θα ήθελα, κύριε Κατζηγόρα, να προσθέσω να συμφωνήσω με τον κύριο Σωτηρέλη. Είχα τότε και εγώ διατυπώσει την άποψή μου ότι το θέμα είναι τη πρώτη άδεια. Δηλαδή, γιατί μπορεί να εγκληματίσει ένα πολύ επικίνδυνο εγκληματία και στην πρώτη διάρκεια και μάλιστα να επιστρέψει. Και στη φυλακή να μην την παραβιάσει. Το θέμα λοιπόν είναι και να τεθούν κάποια άλλα κριτήρια και να επανεξεταστεί το νομικό πλαίσιο χορήγησης αδειών, που είναι ένας πράγματι πολύ χρήσιμος θεσμός και πρέπει να τον διατηρήσουμε, αλλά να αντιμετωπιστεί με κάποιο άλλο πρίσμα υπό τη σύγχρονη μορφή της βαριάς εγκληματικότητας. Με αφορμή όσα είπε ο κύριος Καπερνάρος, δέχομαι στο Twitter πολλά ερωτήματα από συμπολίτες μας για το αν και κατά πόσον βοηθά η απόδραση ξηρού τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα αυτής της περίοδου. Η τρομοκρατία δηλαδή δεν είναι πραγματικό πρόβλημα. Έτσι, σε αυτή τη χώρα. Συμφωνώ και εγώ. Η τρομοκρατία η οποία μας ταλάνισε επί σειρά ετών με μεγάλες οργανώσεις, μας είχαν βάλει όλοι οι ξένοι στο στόχαστρο, δεν είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Και όταν έχεις ακριβώς την απόδραση ενός ηγετικού τελέχους. Αναπτύσσονται σενάρια συνωμοσίας στο διαδίκτυο. Για το αν και κατά πόσον. Σε αυτό φημιζόμαστε βέβαια στα σενάρια. Ναι, αλλά εγώ άκουσα τον κύριο Καπερνάρο να λέει ότι γνώριζαν στο Υπουργείο. Τα μεγάλα, να μην κρυβόμαστε κύριε Χατζηνικολάου, τα ονοματεπώνυμα αυτά που βοούν εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως αυτή την περίπτωση, που δημιουργούν εντυπώσεις. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε άγνωστα από τα αρμόδια Υπουργεία. Άλλωστε, το πρώτη μέρα νομίζω είχαν γράψει και εφημερίδες ότι παρακολουθεί το ο ξηρός όταν έφυγε πάνω στη Χαλκιδική. Τις πρώτες φορές που. Τις πρώτες μέρες και τις πρώτες φορές. Και η ασφάλεια, και ας με ακούν τώρα και ας πάρουν τηλέφωνο. Αυτό το βραχιόλι επιτήρηση. Θα πει, περιμένουμε προσφορές. Περιμένουμε προσφορές. Περιμένουμε προσφορές. Στην Ελλάδα είμαστε. Αλλά να γνωρίζετε όμως ότι η ασφάλεια δεν είναι άμυρη ευθυνών επειδή σιωπούν, παρακολουθούν. Όταν φεύγουν τέτοια ονοματεπώνυμα με άδειες από τις φυλακές, δεν κάθονται άπραγοι, παρακολουθούν. Πήγαινε, είναι εκεί, είναι 6-7 μέρες. Μια φορά δεν πήγε. Δεν είναι δυνατόν να μην παρακολουθούν. Άρα λοιπόν μεγάλη συνευθύνη, να μην πω ευθύνη αποκλειστική, έχει ασφάλεια. Μάλιστα. Τώρα θέλω να γυρίσουμε σελίδα και να σταθούμε λίγο στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Φίλης, στο ξεκίνημα της εκπομπής, έκανε τον βαρύ πολιτικό υπαινιγμό ότι η κυβέρνηση άρχισε να ασχολείται με τη Χρυσή Αυγή όταν ένιωσε ότι την ζημιώνει πολιτικά. Και ότι μέχρι τότε λειτουργούσε, είπατε κύριε Φίλη, ως μαξιλαράκι της η Χρυσή Αυγή. Μα κύριο Μπαλτάκος είχε πει ότι θα κάνουν και κυβέρνηση, ότι είναι ανοιχτό και σε αυτό το θέμα, όπως θυμάστε. Ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Εγγράφει σε όλες τις εφημερίδες. Το διαψεύδουμε κατόπιν εορτής. Δεν ξέρω, εγώ τον Μπάμπη άκουσα στο Sky να λέει αν σοβαρευτεί η Χρυσή Αυγή. Αλλά ακόμα δεν έχει σοβαρευτεί. Αλλά όχι τον κύριο Μπαλτάκο, δεν ελέγχεται. Εντάξει. Κύριε Μητρόπουλε, στείλατε μία επιστολή στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Τσίπρα. Προμηνώς. Και του λέτε σε αυτή την επιστολή ότι το κόμμα σας δεν πρέπει να ψηφίσει το να τεθεί εκτός νόμου ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς πιστεύετε ότι από αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα ότι υπάρχει σοβαρή, να το πω έτσι, πιθανότητα να αποδειχθεί ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Ξεκινώ από την παραδοχή μου, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οι Έλληνες, οι συμπατριώτες μας που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή δεν είναι ούτε ναζιστές ούτε φασίστες. Ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί από τις επιμέρους. Κάποιοι θα είναι. Από τις επιμέρους πλευρές. Κάποιοι θα είναι. Από τις επιμέρους βεβαίως. Γιατί με τόσες αποκαλύψεις από τον τύπο,
το να παραμένουν τα ποσοστά τόσο ψηλά, κάτι σημαίνει. Δεν γίνεται να τους βλέπεις ντυμένους εκεί με ναζιστικές στολές, να χαιρετούν χιτλερικά, να έχουν αγγελωτούς σταυρούς και να λες δεν ήξερα. Αναφέρεσαι στους ηγετικούς πυρήνες και συμφωνώ. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα για δεκαετίες δεν έχει αναπτύξει μαζικά φαινόμενα φασισμού. Αναδράμοντας και στις αιτίες που γέννησαν στο Μεσοπόλεμο, και είπα ότι η αριστερά πολλές φορές σύρθηκε πίσω από τα κυρίαρχα κόμματα και εφήρμοσε κατασταλτικές μεθόδους που το ζήτημα το επέτειναν και δεν το αποσόβησαν. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι όποιες πρωτοβουλίες λαμβάνονται μέχρι τώρα και φοβούμε ότι κάποιοι παίζουν και με άλλες πρωτοβουλίες, δηλαδή να το αποβάλουν το κόμμα αυτό από τη Βουλή, παίζουν με τη φωτιά, ενθαρρύνοντας ενδεχομένως ή αναζωπυρώνοντας... Και κάποιοι, η κυβέρνηση. Βέβαια, η κυβέρνηση. Ναι. Αναζωπυρώνοντας ένα ενδιαφέρον το οποίο πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά. Και λέω ότι η αριστερά έχει τις θέσεις, έχει τις αξίες, έχει τη δύναμη να προσελκύσει μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου, το οποίο ενδεχομένως είτε έχει προσανατολιστεί, είτε έχει παρασυρθεί σε εισαγωγικά, γιατί ο λαός είναι κυρίαρχος, οι πολίτες είναι αυτόνομοι, με βάση αξίες και κάποιες αρχές προσεγγίζουν ή ακολουθούν κάποια κόμματα. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ και διαφωνώ με όλη την πολιτική της κατασταλτικής, τιμωρητικής αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Αυτή είναι η βασική μου άποψη. Κύριε Σωτηρέλη, έρχομαι σε εσάς, διότι μια παρέμβασή σας πριν από λίγες μέρες έχει σηκώσει μεγάλο θόρυβο. Και βέβαια το απαγορεύει και το Σύνταγμα και μόνο αν τροποποιηθεί η συνταγματική ρύθμιση ή ο νόμος μπορεί να γίνει κάτι το οποίο εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί συμφωνώ. Μπορεί να αρχεί όλο το κόμμα εγκληματική οργάνωση. Δεν το νομίζω ούτε εγώ από πλευράς δικαστικής. Αν το πάμε στον κύριο Σωτηρέλη, ο οποίος κατηγορήθηκε τις τελευταίες μέρες ότι απεργάζεται τέτοια σενάρια, διότι αναφέρθηκε στην πιθανή υποψηφιότητα Κασιδιάρη στο Δήμο της Αθήνας και επισήμανε ότι υπάρχει ένα θέμα με την υποψηφιότητα αυτή, ότι αν στη συνέχεια ο συγκεκριμένος κατηγορηθεί και βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες, μπορεί να εκπέσει του αξιώματος. Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, και στο θέμα των δημοτικών και στο θέμα των βουλευτικών εκλογών υπάρχουν διάφορες παρανοήσεις όταν υπάρχει μια επιχειρηματολογία. Ίσως επειδή πολλοί δεν ξέρουν τα θέματα και τα αντιμετωπίζουν μόνο με πολιτικές προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Θεωρήθηκε, κύριε καθηγητά, ότι προετοιμάζεται το έδαφος με αυτά που είπατε για το να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή. Ακούστε να σας πω, αυτό... ή για να απαγορευτούν κάποιες υποψηφιότητες που, έτσι λέει η Χρυσή Αυγή, τις φοβάται το σύστημα. Λένε ότι ο Κασιδιάρης, για παράδειγμα, στην Αθήνα προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά και ότι γι' αυτό προσπαθεί το πολιτικό σύστημα να τον θέσει εκτός, εκτός μάχης. Κοιτάξτε, το θέμα τέθηκε ακροθυγώς σε μια συνέντευξη και εγώ το μόνο που είπα είναι ότι υπάρχει το εξής παράδοξο, το εξής οξύμορο στην νομοθεσία μας. Ο κ. Κασιδιάρης να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, δεν είπε ότι δεν μπορεί να θέσει, να μπορεί να εκλεγεί. Αλλά αν εκλεγεί και έχει υπάρξει στο μεταξύ, γιατί αυτό ήταν το ερώτημα, παραπεμπτικό βούλευμα, τότε θα τεθεί σε αργία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό είναι το ισχύον και αυτό απλώς επισήμανα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο ζήτημα που έθεσε ο κ. Μητρόπουλος, εγώ προσωπικά διαφωνώ. Και διαφωνώ γιατί. Γιατί εδώ με τη Χρυσή Αυγή έχουμε να κάνουμε ένα πολύ ξεχωριστό, ιδιαίτερο φαινόμενο, που είναι πρωτόγνωρο στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες. Δηλαδή, το να υπάρχει δύο σε ένα, δηλαδή η Χρυσή Αυγή ταυτόχρονα, εμφανίζεται, τουλάχιστον με τα έως τώρα στοιχεία, να έχει στοιχεία εγκληματικής οργάνωσης, να υπάρχουν στελέχη της που κατηγορούνται για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και ταυτόχρονα να είναι πολιτικό κόμμα, το οποίο όμως ενσωματώνει όλες τις εκδοχές του διεθνούς και του εγχώριου ολοκληρωτισμού. Έχουν βγάλει όλους τους σκελετούς του ακροδεξιού ολοκληρωτισμού από την ντουλάπα όλα αυτά τα χρόνια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από το φασισμό μέχρι τον ναζισμό. Πάντως η Χρυσή Αυγή είναι μια οργάνωση
που υπάρχει για δεκαετίες στην Ελλάδα. Βεβαίως, εγώ θέλω να πω την εγκληματική της δράση, την προσέξαμε προφανώς μαζί με τα ποσοστά της που ανέβηκαν. Και δεν είναι μόνο, με συγχωρείτε, η εγκληματική της δράση δεν είναι ξεχωριστή από την άνοδό της. Υπάρχουν στην Ελλάδα συνθήκες που μοιάζουν με τον Γερμανικό Μεσοπόλεμο. Υπάρχουν δηλαδή αιτίες για την άνοδο τέτοιου νεοναζιστικού φαινομένου. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι παρακμασμένο, αποκαμωμένο και ανήμπορο να αντιμετωπίσει πολιτικά αυτό το φαινόμενο. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά και νομικά. Η άποψή μου είναι η εξής, ότι η δημοκρατία είναι ένα πάρα πολύ ανεκτικό, το πιο ανεκτικό πολίτευμα. Αυτό είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Και το πιο δυνατό. Αλλά ακριβώς γι' αυτό είναι και η δύναμή του. Δεν, αλλά υπάρχει έτσι, και ένα ως εδώ δεν και μη παρέκει. Υπάρχει και ένας πυρήνας αυτοπροστασίας. Δεν μπορούμε να τον υπερβούμε αυτόν τον πυρήνα. Όταν λοιπόν ένα κόμμα υπερβαίνει αυτόν τον πυρήνα, απειλεί την καρδιά του δημοκρατικού συστήματος, η δημοκρατία πρέπει να απαντά και μπορεί να απαντήσει. Να απαντήσει με τρόπο που να σέβεται το κράτος δικαίου, αξιοποιώντας τα όπλα που της παρέχει το Σύνταγμα και το νομικό προστάσιο. Το Σύνταγμα, και διαφωνώ με τον κύριο Μητρόπουλο, ή μάλλον συμφωνώ προς το εξής και το είπα από την αρχή, δεν επιτρέπει το να τεθεί ένα κόμμα εκτός νόμου. Προφανώς. Ναι. Αυτό είναι κατηγορηματικά. Είναι δεδομένο. Απ' την άλλη μεριά όμως, το Σύνταγμα στο άρθρο 29 προβλέπει ότι τα κόμματα πρέπει να υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτή η συνταγματική διάταξη μπορεί να εξειδικευτεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αν υπάρχουν κόμματα, τα ηγετικά στελέχη των οποίων, δεν μιλάμε για τη βάση, δεν είναι εγκληματίες οι βάσεις της Χρυσής Αυγής, αλλά αν υπάρχουν ηγετικά στελέχη που πράγματι αποδεδειγμένα μάχονται την ελευθερία, με παραπεμπτικό βούλευμα να αποδεικνύεται ή πολύ περισσότερο με καταδικαστική απόφαση, τότε να είναι δυνατόν να μην μπορούν να συμμετάσχουν σε εκλογές αυτά τα κόμματα. Αυτό το επιτρέπει το Σύνταγμα με πάντως, νόμο με που θα εξειδικεύσει. Με παραπεμπτικό βούλευμα να μην μπορούν είτε να με παραπεμπτικό βούλευμα, όχι υποψήφιοι. Πολύ... Με συγχωρείτε, δεν μιλάω για υποψηφιότητα. Έτσι κατάλαβα. Μιλάω για να μην μπορεί να ανακηρυχθεί ένα κόμμα από τον Άριο Πάγο. Σε ό,τι αφορά τα κολλήματα εκλογημότητας. Με παραπεμπτικό βούλευμα. Ακούστε λίγο να σας πω. Σε ό,τι αφορά τα κολλήματα εκλογημότητας. Τα κολλήματα εκλογημότητας ρυθμίζονται από το Σύνταγμα. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένα άλλο κόλλημα παρά μόνο αν υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη και ως παρεπόμενη ποινή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αλλά για να ανακηρυχθεί ένα κόμμα πρέπει να υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν αρκεί να το δηλώνει. Πρέπει να δεν το ακολούθησαν, δεν κατέθεσαν τα χαρτιά του στον Άριο Πάγο και θυμάμαι τρεις φορές. Δεν αρκεί να το δηλώνει. Θεωρητικά μπορεί να γίνει. Μπορεί να εξελέγησαν. Ακολούθησαν το δρόμο της δημοκρατίας. Ένα λεπτό. Δεν έκανε μόνοι τους. Αν κάνει ένα κόμμα δήλωση ότι εγώ σέβομαι το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά οι πράξεις του, της ηγεσίας του, μιλάω για την ηγεσία, έχουν δείξει ακριβώς το αντίθετο. Ότι αποδεδειγμένα δηλαδή. Έχουν δείξει κατά ή έχουν αποδείξει. Έχουν αποδείξει. Έχουν αποδείξει. Έτσι λοιπόν. Τις αποδείξεις τις κάνει το ποινικό δικαστήριο. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Μα και το παραπεμπτικό βούλευμα είναι μια ισχυρότατη ένδειξη από δικαστικό συμβούλιο. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν λέω για την προφυλάκηση, γιατί εκεί μπορεί να υπάρξουν να εμφυλοχωρήσουν άλλα κριτήρια. Μα το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να οδηγεί σε απαλλακτική απόφαση. Όταν. Ακριβώς. Πώς δηλαδή. Δεν κατέβει σε εκλογές και μετά θα πάει στο δικαστήριο. Για παραπεμπτικό βούλευμα. Αν υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα από την αρχή. Εάν υπάρχει είτε παραπεμπτικό είτε πολύ περισσότερο απόφαση. Θέλετε να πούμε δικαστική απόφαση. Να πούμε και δεν είναι εκεί το ζήτημα. Όχι, είναι άλλο. Μα αν υπάρχει απόφαση και να μετακλειδεί. Και ούτε έχω κόλλημα εκλογή. Μιλάω για οποιαδήποτε απόφαση. Έστω και πρωτόδικη. Κατά την άποψή μου, εάν εμπλέκεται η ηγεσία ενός κόμματος και αυτό αποδεικνύεται έστω με αυτόν τον τρόπο να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, γιατί και η προφυλάκηση τώρα με το ισχύον ποινικό δίκαιο δεν προϋποθέτει ισχυρότατες ενδείξεις. Δεν είναι όπως ήταν η προφυλάκηση παλιά. Μάλιστα. Επομένως, υπάρχει ένα ζήτημα. Η δημοκρατία πώς θα μπορέσει και ποινικά να αντιμετωπίσει αυτούς που την αντιμάχονται. Αυτό είναι το κρίσιμο. Κάνατε μια εισαγωγή που είδα ότι ήδη προκάλεσε ενδιαφέρον. Έχουν ζητήσει το λόγο και ο κύριος Πανούσης και ο κύριος Παπρόπουλος. Όλοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θέλω να καλησπερίσω στο σημείο αυτό από τη Θεσσαλονίκη τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Με τον κύριο Καστανίδη θα ξεκινήσω αμέσως μετά, ζητώντας να σχολιάσει τα δύο αυτά θέματα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινείται πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν το τελευταίο διάστημα η ελληνική δικαιοσύνη. Μικρή διακοπή,
και επανερχόμαστε. Μητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Μητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Μητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Είτε παίχτες Ελλήνων. Για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας πρέπει να πείτε τη σοφία των προβλέψεων. Δάσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Δάσκαλε. Τι. Ένα-ένα. Στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Την Κυριακή με τη Real News. Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενο. Το νέο τρίτομο έργο του Σαράντου Καργάκου. Μαζί. Σταμάτης Πανουδάκης, Αλέξανδρος. Ο δίσκος για το μεγάλο στρατιλάτη που έγραψε και γράφει ιστορία. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Μητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Μητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Μητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας.